Την καλημέρα μου, την όμορφή μου καλημέρα και σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να έχετε μια τέλεια Πέμπτη. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, φέρε κάλτσες να βάλουμε, γιατί βγες την έχεις τις κάλτσες σου, πάνε τα πόδια σου βρε. Και όπως καταλάβατε δεν θέλει ο Αλέξανδρος κάλτσες με τίποτα και για κανένα λόγο. Λοιπόν, κάθισε έτσι να κάνω μια συντήρηση στο σπίτι, στα θέματα καθαρισμού, για να μην έχω πολλά την Παρασκευή, γιατί το Σάββατο είναι που θα κάνουμε το τραπέζι. Θέλω όμως να καθίσω, κάθισα σιδέρωσα, έβαλα τώρα και ένα πλυντήριο. Να τα στεγνώσω όσο πιο γρήγορα μπορώ, να μην τα έχω εδώ, να έχουν σιδερωθεί την Παρασκευή και αυτά, να τα σιδερώσω. Και έκανα και ένα μπανάκι, αν και σήμερα είχα κανονίσει ότι θα πάω στη Σύση για να κάνουμε μια θεραπεία για να έχω τέλεια μαλλιά τις γιορτές, αλλά την πάτησα, διότι και ο Αλέξανδρος δεν είναι στα πολύ καλά του, έχει ένα ελαφρύ μπούκωμα και τα μάτια του είναι κόκκινα και εγώ έχω έναν περίεργο πονόλαιμο, όχι συνεχόμενα. Κάποιες φορές έτσι με πιάνει εδώ κάτι περίεργο. Έχω κάνει εγώ τεστ, δεν ίωση πρέπει να είναι, κάτι που αρπάξαμε από τα ξαδέρφια μας μάλλον. Τα ξαδέρφια του Αλέξανδρου. Γιατί είναι και εκείνα έτσι λίγο περίεργα αυτές τις μέρες. Τέλος πάντων, και γιατί δεν θέλω χρονιάρες μέρες να κολλήσω κανέναν ούτε μια απλή ίωση. Γιατί δεν είναι ωραίο τώρα να πας να κάνεις το χριστουγεννιάτικο σου τραπέζι και να έχεις φόβο αν έχω κορονοϊό ή τι δεν έχω. Είπα να κάτω στα βουλάκια μου. Έκανα εγώ μια θεραπεία τώρα μέσα στο μπάνιο που μου έχει πει η Σύση. Έβαλα και αυτά τα τέλεια σαμπουάν που πήρα από το κομμωτήριό της τα Metal Detox που είναι για συντήρηση του χρώματος και είναι εντάξει παιδιά, χτενίζομαι πανεύκολα. Το σαμπουάν μυρίζει τέλεια, κάνει φοβερή δουλειά. Όλη η σειρά είναι καταπληκτική και το σπρέι που μου βάζει εσύ στο κομμωτήριο. Και τέλος πάντων θα καθίσουμε στο σπίτι σήμερα. Είμαι πολύ πιο ήρεμη και πολύ πιο χαλαρή. Δεν είμαι ακόμα έτοιμη να σας πω τι έγινε χθες. Αλλά είμαι πάρα πολύ καλά. Κάναμε και με τον Αλέξανδρο έτσι ένα μπανάκι. Έκανα πρώτα τον Αλέξανδρο και μετά έκανα και εγώ. Και είμαστε έτσι ωραίοι και ανανεωμένοι για να κάνουμε την Παρασκευή και να είμαστε έτοιμοι το Σάββατο. Ναι. Θα κάτσεις να κόψουμε νύχια. Θα στείλεις φυλάκι, έλα στείλε φυλάκι. Μπράβο αγάπη μου. Θέλω να πω κάτι στις μαμάδες εκεί έξω. Γεια. Να μου δώσετε λίγο τις συμβουλές σας και τα φώτα σας για το πώς καταφέρνετε να κόψετε νύχια σε ένα δίχρονο. Είναι τεράστιο το πρόβλημα με τα νύχια. Εγώ στη μόνη φάση που μπορώ να του κόψω νύχια είναι την ώρα που κοιμάται. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω για την ώρα. Πάω να στεγνώσω μαλλιά να μην μένω, αφού έχω αυτό το ελαφρύ μπούκωμα και αυτό το πονόλαιμο, να μην μένω πολύ ώρα με βρεγμένα μαλλιά. Να στεγνώσω μαλλιά, να μαγειρέψω. Έχω βγάλει κάτι τέλεια. Κοντοσουφλάκια να φάμε κοτόπουλου, ένα εγώ και ένα Αλέξανδρος και περιμένω και τη μαμά μου που έχει βγει έξω για ψώνια να μου φέρει τίποτα λαχανικά γιατί δεν έχω, μου τελειώσαν όλοι και ντομάτες και όλα γιατί ο Αλέξανδρος τρελαίνεται για ντομάτα, τρελαίνεται και θέλω λίγο να καθίσω να ψάξω στο ίντερνετ ιδέες για διακόσμηση του τραπεζιού για τα Χριστούγεννα, έτσι λίγο για τα πιάτα, για τις πετσέτες. Θα κάτσω έτσι να ρίξω μια ματιά, έβγαλα και τις πετσέτες χειρός, τις έπλυνα, τις σιδέρωσα να είναι έτσι έτοιμες και περιποιημένες. Σαν το φρεσκολουσμένο το μαλλί ρε παιδί μου έτσι που είναι ωραίο και... Κλάφι, πώς να το πω, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, έχω βάλει το φαγητό στο φούρνο να ετοιμάζεται και θέλω να σας δείξω κάποια πράγματα που μου ήρθανε από... Καθίστε τώρα γιατί έπαθα μια αναλαμπή επίστευτη. Λοιπόν, μου ήρθε ένα τέλειο πακέτο από Κορές. Δείτε τι όμορφο εδώ με το καραβάκι. Και έχει ένα γουράκι. Εντάξει, στην ουσία εμείς στην Ελλάδα... Αυτό στολίζουμε, ένα καραβάκι, αλλά οκ, okay, έχει μια καρτούλα μέσα και έχει ένα άρωμα πρέπει να είναι αυτό, για τα αρώματα από Κορέ. Είναι πάρα πολύ ωραία και θέλω πολύ να το δοκιμάσω αυτό τώρα, για να το δοκιμάσω να σας πω. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πω, κάτι μου θυμίζει με αυτό το άρωμα τώρα. Κάποια ανάμνηση μου θυμίζει και έχει και το ασορτή αφρόλουτρο λογικά δεν είναι αυτό, ναι, sour gel, πάρα πολύ ωραίο και ωραίο ιδέα για δωράκι
Και μου ήρθαν και κάτι τέλεια κουτάκια από Kiehl's, την αγαπημένη μου Kiehl's, που σας έχω πει ότι από Kiehl's έχω ξεχωρίσει πάρα πολύ την μάσκα προσώπου με αβοκάντο. Θα την κάνω αυτές τις ημέρες τώρα πριν τις γιορτές, γιατί το πρόσωπό μου θα είναι πάρα πολύ λαμπερό. Και μου ήρθε αυτό το τέλειο κουτάκι εδώ πέρα το χριστουγεννιάτικο. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Και μέσα έχει... Αυτό πρέπει να είναι κρέμα σώματος από ό,τι έχω καταλάβει. Έχει ένα τόνερ σε χριστουγεννιάτικες συσκευασίες. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι ένα face oil, νομίζω. Θα τα καθίσω να τα ψάξω τώρα. Και μια κρεμούλα προσώπου. Και επίσης μου ήρθε και αυτό εδώ πέρα το κουτί, όπου έχει μέσα ένα puzzle. Πάρα πολύ ωραίο και φτιάχνεις αυτήν την εικόνα στην ουσία, εδώ πέρα. Θα σας το δείξω γιατί είναι και πολύ ωραίο περιποιημένο. Σε αυτό εδώ το πουγκάκι. Και ορίστε τα παζλάκια του. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Αυτό είναι το κοντό σουβλί που σας έλεγα. Το φτιάχνουν στο δίνουν έτσι έτοιμο. Πάμε στο κρεοπωλείο της γειτονιάς μου. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ νόστιμο. Και λίγο μαρουλάκι και καλή μας όρεξη. Η ώρα είναι 3 παρα 20, παίρνω τον Αλέξανδρο και πάμε να ξαπλώσουμε, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, έτσι με πονάει λίγο και εδώ το στέρνο, τα αυτιά, το λαιμός, έτσι ένα ελαφρύ μπούκωμα και πάω έτσι λίγο να χαλαρώσω και πιστεύω το απόγευμα να επιστρέψω δρεμύτερη. Πήρα και τις βιταμίνες μου. Και ελπίζω για το καλύτερο, παιδιά. Χριστουγεννιάτικα θα με βρει καμιά ίωση τώρα, το βλέπω. Δεν κοιμήθηκα. Ο Αλέξανδρος ξάπλωσε μόνο για μία ωρίτσα, μόνο έκανε υπνάκο. Μόνο για μία ωρίτσα έκανε υπνάκο. Λοιπόν, έλα να ανοίξουμε το κουτάκι σου. Το πρώτο τελευταίο κουτί σου. Εδώ, το 23. Για να δούμε. Αυτό είναι το κρεβατάκι του Χριστούλη. Το πετύχαμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουν μείνει μόνο ένα κουτάκια. Έχουν μείνει μόνο ένα κουτάκια. Έχει μείνει μόνο ένα κουτάκι. Λοιπόν, στο νούμερο 23 ας πούμε ότι υπάρχει αυτή εδώ πέρα η κρέμα, ένα sea butter. Τέλος πάντων, από το Look Fantastic, κάτσε θα σου δώσω το κουτί που το αφήσα απεγνωσμένο αυτό το κουτί του Look Fantastic φέτος, δικό σου. Θα το πάρεις σε 2 μέρες. Το Look Fantastic έχει μέχρι και το 25, παιδιά. Τα άλλα τελειώνουν αύριο. Όπως και αυτό από γιογκητή, αλλά αυτό από το γιογκητή δεν θα πεταχτεί. Θα το φτιάξω εγώ και θα το κάνω έτσι όμορφο για να κρατήσω τα μηνύματα. Και έχει ένα τσαγάκι ενδιαφέρον πάρα πολύ. Δείτε εδώ πέρα τι γράφει. Ξυλομυρίζει. Λοιπόν, και τώρα περιμένω να έρθει η μαμά μου να φτιάξουμε τα πιο ωραία νηστίσιμα κουλούρια που υπάρχουν σε όλο το πλανήτη. Είναι κάτι κουλουράκια που μας φτιάχνει από παιδιά και έχω έτσι αναμνήσεις από τα κουλούρια αυτά. Και πάμε λίγο πριν έρθει η μαμά μου να σας πω έτσι 2 λόγια για τον χθεσινό μου εκνευρισμό. Τι έγινε? Λοιπόν, εχθές ήταν μια μέρα που κάθισα λίγο να ασχοληθώ με 4 παραγγελίες τις οποίες έχω κάνει και περίμενα να έρθουν και έφαγα πόρτα και από τις 4 παραγγελίες. Όπα, είσαι καλά? Το πρώτο όπως καταλάβατε είναι το στεγνοτήριο. Για το στεγνοτήριο δεν θέλω να επεκταθώ πολύ. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα στο vlog μας είναι που μας πήραν και μας είπαν ότι έχουν τη Δευτέρα παραλαβή και ότι μέχρι την Παρασκευή αυτή θα παραλάβουμε. Ναι, πήρα χθες τηλέφωνο να μάθω περισσότερα και μου είπαν ότι δεν υπάρχει στεγνοτήριο και ότι ποτέ δεν είχαν παραλαβεί, ότι δεν ξέρουν κάτι. Το μόνο που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει στεγνοτήριό μου πουθενά. Κατέβα, αγάπη μου, πάνω από το κουτί, κατέβα. Μπράβο. Και τέλος πάντων, όπως έψαχνα χθες το τηλεφώνημα, κάποια λύση και ζήτησα το όνομα κάποιες υπεύθυνες ή να μου μιλήσει κάποιος υπεύθυνος, να βρούμε μια άκρη τι γίνεται με αυτό το στεγνοτήριο. Αχ, δεν έβγαινε κανείς υπεύθυνος. Το μόνο που κατάφερε είναι να πάρω το όνομα μιας υπεύθυνης. Το σημείωσα σε ένα χαρτί. Μου υποσχεθήκαν ότι θα με πάρουν χθες τηλέφωνο, την ίδια μέρα δηλαδή το επικοινώνησα, να μου πούνε νεότερα. Δεν με πήρε κανείς και πήρα εγώ χθες αργά το απόγευμα. Και μαντέψτε, παιδιά. Μου είπαν ότι αυτό το όνομα δεν το γνωρίζουν, που τους λέω. Οπότε μόνο αυτό μπορεί να σας πει πολλά, οπότε δεν θέλω να συνεχίσω να μιλάω για αυτό το στεγνοτήριο. Έχουμε πάρει την αποφασία μας τι θα γίνει.
Και θα πράξουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα να φύγουν τα Χριστούγεννα, να μην έχουμε τσαρνητικότητα τέτοιες μέρες. Λοιπόν, και ακόμα με το η παραγγελία από Αγγισού που σας είχα πει στα πρώτα vlog μας. Στα πρώτα vlog μας, καλά το λέω. Ότι έχω παραγγείλει, είχα πει εγώ 26 του μήνα, είχα παραγγείλει ένα λάδι, μία μάσκα και σου δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλεις και ένα δείγμα. Από ποιο προϊόν θες. Και επειδή όντως ήθελα εγώ να δοκιμάσω το προϊόν που είναι το αρωματικό για τα μαλλιά, έβαλα αυτό. Μου έρχεται tracking number, το έβλεπα. Και κόλλησε 2 Δεκεμβρίου στην Αυστρία. Από 2 Δεκεμβρίου, όχι αγάπη μου πάνω, δεν έχω κανένα νεότερο για την παραγγελία. Και έστειλα χθες email να ρωτήσω τι έχει γίνει με αυτή την παραγγελία και μου είπαν ότι η παραγγελία μου δεν έχει φύγει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί μου την έδειχνε στην Αυστρία, μην με ρωτήσετε. Μου είπαν ότι δεν έφυγε ποτέ διότι δεν υπήρχε το δείγμα για το αρωματικό μαλλιών. Και θεωρήσανε πιο σωστό να μην μου στείλουν την παραγγελία, επειδή δεν έχουν το δείγμα. Και θεωρήσανε επίσης πάρα πολύ σωστό και λογικό να μην μου στείλουν ούτε ένα email ενημέρωσης, έτσι ένα ημερωτικό email, να τους προσθέσω ένα άλλο δείγμα ή να τους πω «Δεν θέλω δείγμα, στείλτε μου την παραγγελία όπως έχει». Ούτε καν. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει λυθεί και ότι κάποια στιγμή θα παραλάβω, αλλά με τη νέα χρονιά από ό,τι φαίνεται. Με αγχώνουν οι 2 πρώτες παραγγελίες που σας είπα γιατί έχω πληρώσει, έχουν πληρωθεί και οι 2 και το στεγνοτήριο έχει πληρωθεί και επειδή να σας λύσω και μια πορεία γιατί κάποιες κοπέλες μου είπαν ότι έπρεπε να το βάλεις αντικαταβολή, εγώ έτσι κάνω για να μην έχω άγχος, το στεγνοτήριο επειδή είχε πάνω από 500 ευρώ δεν μπορούσαμε να το βάλουμε αντικαταβολή, έπρεπε να πληρωθεί με κάρτα και έτσι πληρώθηκε και με κάρτα και τώρα η Γκισού η παραγγελία επειδή έρχεται από εξωτερικό έπρεπε και αυτή να πληρωθεί με κάρτα. Οι άλλες 2 παραγγελίες που έχω κάνει. Η μία είναι προπαραγγελία, ένα κινητό, δεν έχει πληρωθεί, οπότε δεν με ενδιαφέρει, ας μην έρθει και ποτέ. Και άλλη μία παραγγελία, αυτή όμως με ενδιαφέρει, γιατί τους είχα πει, είχα κάνει την παραγγελία 15 Νοεμβρίου. Τους είχα πει ότι θέλω την παραγγελία μου πριν τις γιορτές, γιατί πρέπει να δώσω αυτά τα 2 δώρα σε 2 πολύ αγαπημένα μου άτομα. Και μέχρι χθες που επικοινώνησα, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα μου λέγανε ότι ναι, θα παραλάβω πριν τις γιορτές, και τώρα ξαφνικά χθες μου είπαν ότι δεν θα παραλάβω πριν τις Χριστούγεννα. Και την ακύρωσα την παραγγελία, ευτυχώς δεν την είχα πληρώσει. Και γι' αυτό πήγα χθες στο Golden, γιατί σας είχα πει ότι εγώ, ειδικά την εβδομάδα των Χριστουγέννων, δεν θέλω να πατάω πουθενά. Φανταστείτε, την Παρασκευή περιμένω σούπερ μάρκετ πρωί-πρωί, γιατί δεν θέλω ούτε καν σούπερ μάρκετ να πάω τέτοιες μέρες. Ελπίζω να μου ήρθε αυτή η παραγγελία, Παναγία μου, τώρα μου ήρθε αυτό. Τέλος πάντων, και είπα παιδιά εχθές, είπα ότι παραγγελία δεν πρόκειται να ξανακάνω ποτέ. Έκανα όμως εχθές μία, την ώρα που ήμουν στο Golden, γιατί μπήκα σε ένα κατάστημα. Βασικά μπήκα στο Attica και μπήκα σε ένα κατάστημα και είδα ένα υπερτέλειο παλτό. Αλλά δεν είχε στο νούμερό μου. Και επειδή εγώ κάθε Χριστούγεννα ή στα γενέθλιά μου μου κάνω ένα δώρο. Μου κάνω δώρο. Καλά ακούσατε. Και επειδή δεν μου έχω πάρει κάτι για τα Χριστούγεννα, βρήκα αυτό το τέλειο παλτό και το παρήγγειλα. Και θα μου έρθει αύριο από ό,τι φαίνεται από το email που. Αλλά είπα ότι δεν ξανακάνω παραγγελία μέχρι να αλλάξει χρονιά. Νομίζω ότι κάτι συμβαίνει τώρα αυτούς τους 2 μήνες και ότι παραγγέλνω δεν θέλει να έρχεται. Και τέλος πάντων, κάπως έτσι. Γι' αυτό είχα έναν εκνευρισμό. Πιο πολύ για το ψέμα με το όνομα. Αυτό πραγματικά με εξόργησε. Γιατί έγινε και αργά το απόγευμα, αφού γύρισα από το Golden, πήρα ένα τηλέφωνο να δω τι γίνεται. Γιατί δεν με πήρε τελικά κανένας και μόλις μου είπαν ότι δεν υπάρχει, ότι δεν ξέρουν αυτό το όνομα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι έπαθα. Δεν μπορώ. Αλέξανδρα, για άνοιξε τη γιαγιά. Άνοιξε την πόρτα στη γιαγιά. Ήρθε η γιαγιά να φτιάξουμε κουλούρια. Λοιπόν, θα σας δείξω συνταγή τώρα για τα πιο νόστιμα κουλούρια. Και εντάξει, σχετικά εύκολα να γίνουνε. Και θα μοσχομυρίσει το σπίτι σας και γιορτές. Παράδεισος.
Θα σας διαβάσω λίγο τη συνταγή, γιατί το βράδυ που θα κάνω μοντάζ δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κοπανάω το κεφάλι μου, θα κουτουλάω. Οπότε δεν θα μπορώ και καλύτερα να σας τα διαβάσω. Λοιπόν, 3 ποτήρια λάδι καλαμποκέλαιο, 2 ποτήρια ζάχαρη, 1 ποτήρι κανελόζουμο, θα βράσετε 4 κανελίτσες και θα πάρετε το ζουμί, 1 ποτηράκι μικρό κονιάκ, το ίδιο στο μικρό θα σας εξηγήσω πια, 1 ποτήρι του κρασιού πορτοκαλάδα, 1 κουταλιά της σούπας αμμονία και 1 κουταλιά της σούπας σόδα και 1 φακελάκι baking και 2 ποτήρια σουσάμι καβουρδισμένο όμως. Τα ποτήρια που χρησιμοποιούμε εμείς για αυτή τη συνταγή είναι τα παλιά. Πώς είναι τα κρασοπότηρα αυτά που βάζουν στις ταβέρνες, τα μικρούλικα, αυτά που είναι τόσα έτσι κάτι διάφανα που ανοίγουν προς τα πάνω. Το πιο μεγάλο όμως του νερού εμείς χρησιμοποιήσαμε και για το κονιάκ το μικρότερο. Και μέσα στην κουζινομηχανή ρίχνετε το λάδι μαζί με τη ζάχαρη, το βάζετε να χτυπήσει καλά. Και μετά ρίχνετε την αμμονία μέσα στην πορτοκαλάδα, το ανακατεύετε αλλά πάνω από τον κάδο γιατί φουσκώνει, μην σας χυθεί μες στην κουζίνα. Και μετά τη σόδα μαζί με το κανελόζουμο το οποίο θα έχει κρυώσει, το ρίχνετε έτσι πάνω. Καλύτερα να είναι κρύο για να μην καείτε, όχι ότι παθαίνει κάτι. Εμείς το ρίξαμε ζεστό γιατί βιαζόμασταν τώρα. Αλλά καλύτερα να το ρίξετε κρύο. Και μετά ρίχνετε τα υπόλοιπα υλικά. Ρίχνετε το σουσάμι, ρίχνετε το κονιάκ και το baking μόνο του. Αυτά, ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο, ναι, αυτά. Και στο τέλος ρίχνετε το αλεύρι. Αλεύρι εμείς για όλες τις χρήσεις. Γιατί δεν το γράφει εδώ πέρα το αλεύρι, είδατε, ευτυχώς που σας το είπα. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1,5 κιλό. Θα το δείτε κιόλας, αρχίζει να ξεκολλάει από τον κάδο και μετά αφού το βγάλετε από τον κάδο θα το αλέσετε λίγο, θα το ζυμώσετε λίγο με τα χέρια για να βγει το λάδι και μόλις αμολύσει το λάδι, θα καταλάβετε τη λαδίλα στα χέρια, τότε το ξεκινάτε. Εμένα η μαμά μου όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πραγματικά αυτή τη συνταγή τη θυμάμαι με αυτά τα κουλουράκια, παύλα μπισκοτάκια, είναι κάτι έτσι περίεργο. Τη θυμάμαι αυτή τη συνταγή πραγματικά από τότε που έχω γεννηθεί. Πραγματικά τόσο πολλά χρόνια. Και η μαμά μου έχει ένα μηχάνημα που βάζεις από πάνω, πώς είναι η μηχανή για τον κιμά, κάτι τέτοιο είναι, αλλά είναι για μπισκότα και η μαμά μου τα έκανε έτσι. Εγώ όμως τώρα επειδή είναι Χριστούγεννα θέλω να τα κάνω λίγο πιο γιορτινά και γι' αυτό τα έκανα με τα κουπάτα. Λοιπόν, πάω να βγάλω τα τελευταία, έλα Αλεξανδρή, και σας δείχνω πώς έχουν βγει. Ορίστε, να τα έτοιμα είναι. Έχουμε κάνει διάφορα σχεδιάκια και τάρανδο και χιονάνθρωπο και Άγιο Βασίλη και την κάλυψη του Άγιο Βασίλη και διάφορα. Να κοιτάξετε εδώ πέρα το ελαφάκι βασικά. Δεν το λες τάρανδο, ελαφάκι το λες. Παιδιά, είναι πεντανόστιμα. Αλήθεια σας λέω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί είναι ελαφριά και δεν είναι πάρα πολύ βαριά με ζάχαρη. Αν θέλετε, μπορείτε να ρίξετε και ακόμα λιγότερη. Αλλά γενικότερα δεν την καταλαβαίνεις και πολύ τη ζάχαρη. Δηλαδή, η ζάχαρη που σας έχω δώσει συνταγή είναι τόσο όσο να γλυκίζει λιγάκι και να μην έχει και πάρα πολύ. Εδώ με τη ζεστή μου τη σοκολάτα, βασικά έχω φτιάξει το χριστουγεννιάτικο ρόφημα που σας έχω δείξει στο Instagram που αναμειγνύεις και τα δύο από αυτά που σας είπα από το κουτί από μπαρίστα, το Xmas Box. Λοιπόν, και έχω βάλει μία κουταλιά από τη γεύση της Love It που είναι με βάφλα και μία που είναι το Red Velvet και έχω ρίξει και το τριμμένο Oreo. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και τώρα έχω καθίσει εδώ γιατί
Θέλω άλλο ένα γουράκι. Έχω ξεχάσει. Βασικά δεν έχω ξεχάσει. Θα πάμε κάπου το οποίο μας βγήκε λίγο έτσι έκτακτα και δεν έχω πάρει ένα έξτρα γουράκι και θα πάρω ένα γουράκι. Και μπήκα Lifelex και λέω: δεν μπαίνω στο Advent να ανοίξω το νούμερο 22. Και όπως βλέπετε εδώ, εντωμεταξύ έχω βάλει ήδη δύο πράγματα στο καλάθι μου. Και έχει την αγαπημένη μου σειρά από το κέντημα σε πάρα πολύ καλή τιμή. Έχει μείον 25%. Θα χρησιμοποιήσω και τη δική μου την έκπτωση. Κοιτάξτε τι ωραία. Τα θέλει η αδερφή μου αυτά. Τα έχω εγώ σε άλλο χρώμα και τα έχει δει και τα έχει ερωτευτεί. Οπότε θα τις κάνω ένα έξτρα δωράκι. Μαζί με τη ζεστή μου, το ζεστό μου το ρόφημα θα καθίσω να επεξεργαστώ. Είναι 9 και 4 η ώρα. Ο Αλέξανδρος πίνει το γαλατάκι του, εγώ πίνω το ζεστό μου το ρόφημα και μόλις λίγο έτσι κατέβει και το γαλατάκι του θα πάμε να πέσουμε για ύπνο, να ξεκουραστούμε, γιατί αύριο μάλλον θα πρέπει να πάω κάπου. Δεν ξέρω, δεν το είχα σκοπό να σας πω την αλήθεια, να βγω από το σπίτι αυτές τις μέρες που θα γίνεται έξω ο κακός χαμός. Πρέπει σίγουρα να πάω κρεοπωλείο, γιατί πήρα τηλέφωνο στο κρεοπωλείο που ψωνίζουμε και μας είπαν ότι δυστυχώς δεν μπορούν να μας κάνουν παραγγελία τηλεφωνική, οπότε θα πρέπει να πάω από κοντά. Οπότε η μία στάση είναι το κρεοπωλείο και το άλλο κάτι άλλο που έχω στο μυαλό μου και θα δω αν θα το κάνω. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω σας άρεσε το βίντεο. Πάω να πλύνω το πρόσωπό μου πάρα πολύ καλά και να βάλω την κρέμα. Μπας και σωθεί κάτι μέχρι τα Χριστούγεννα και γίνει κάτι με αυτό το πρόσωπο που δεν πάει καθόλου καλά. Έχω βγάλει πάρα πολλά σπυράκια ανεξήγητα, ανεξήγητα πραγματικά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τέλος πάντων, αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα σας δω πάλι αύριο στην 24η μέρα του vlog μας. Το τελευταίο θα ανέβει 26. Οπότε έχουμε λίγες μέρες ακόμα. Έχουμε κι άλλα μπροστά μας, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Έχω αρχίσει και στενοχωριέμαι τώρα, έτσι, ενώ έχω την ανάγκη για ξεκούραση. Και έτσι λίγο την επόμενη εβδομάδα που θα είναι ενδιάμεσα από Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, έτσι να κάνουμε καμιά εξόρμηση και να είμαι πιο χαλαρή. Σας αφήνω. Γεια σας. We wish you a Merry Christmas.